το γενικό πολιτικό πλαίσιο του ΚΚΕ και το συνδυασμό της λαϊκής εισπύρωσης στις τοπικές εκλογές δόθηκε ήδη από τους προαναλύσαντες, από τον σύντροφο του Σωτήρη τον Αβραμόπουλο, τον Μιχάλη Κωνσταντινίδη, τον Βασίλη τον Πουλίδη. Είναι μάχη ενιαία για όλες τις εκλογές. Μία και ενιαία. Μάχη πολιτική, συνέχεια της καθημερινής πάλης μέσα στους χώρους δουλειάς, τις σχολές, τις γειτονιές, για όλα τα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Μάχη ενιαία με στόχο ενιαίο. Σε όλες τις εκλογές. Ισχυρότερο ΚΚΕ παντού. Στόχος που δεν αφορά στενά μόνο το κόμμα μας. Αφορά όλο το λαό. Αφορά την ισχυρή εργατική αντιπολίτευση που πρέπει να ορθωθεί για κάθε πρόβλημα παντού. Είναι ανάγκωμα στην παραπέρα χειροτέρευση της καθημερινότητας, της καθημερινής ζωής για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, για να φροντίζει μια μειοψηφία. Ανάγκωμα στους άμεσους κινδύνους για το λαό μας, από τους πολεμικούς σχεδιασμούς μεγάλων δυνάμεων, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας βάζει σε αυτούς τους κινδύνους η ίδια μειοψηφία που κερδίζει, με εγχώριο πλασιέ και θλιβερό σημειοφόρο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με ασθμένοντες κομπάψους τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, δοκιμασμένοι όλοι στην αντιλαϊκή πολιτική. Ανάγκωμα για να παρεμποδίσει την πολιτική λέλαπα, να κερδίσει νίκες, να δυναμώσει, να εκδώσει αυτοπεποίθηση πάνω απ' όλα στο λαό μας ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ότι η μοίρα του δεν είναι να αρκείται σε όλο και λιγότερα, να ψάχνει ανύπαρκτες διαφορές μεταξύ των άλλων κομμάτων, να επιλέγει τελικά αυτό που θα πει τα καλύτερα ψέματα και να καταλήγει πάντα στα ίδια ψίχουλα και στους ίδιους κινδύνους. Ο λαός πρέπει να σταματήσει τώρα πια να ψάχνει τέτοιες διαφορές. Και να κάνει ο ίδιος τη διαφορά, όπως λέει το κόμμα μας. Να δυναμώσει αυτό το ανάγχωμα, να ανοίξει τον δρόμο για τη μεγάλη ανατροπή με μια λέξη ΚΚΕ παντού, λαϊκή συσπήρωση στις τοπικές εκλογές. Επιτρέψτε μου μια προσπάθεια κωδικοποίησης των όσων λέμε προσαρμοσμένων στη μάχη των εκλογών για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, την πόλη που όλοι ομολογούν σήμερα ότι βρίσκεται στο στόχαστρο των ανακατατάξεων και επικίνδυνων ανταγωνισμών στην περιοχή της Βαλκανικής. Σε αυτή τη Μητρόπολη, όπως το λένε, των Βαλκανίων, ο λαός της θα συνεχίσει να ζει με ανασφάλεια, ανεργία, ανέχεια, υποβάθμιση, θα μπει σε μεγαλύτερους κινδύνους από τα οράματα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της αστικής τάξης της χώρας μας, που δεν αφορούν όμως τον λαό αλλά τα μεγάλα συμφέροντα. Στους κρίσιμους καιρούς που περνάμε, μετά την πείρα ετών στη λαϊκή εξαπάτηση και στις αυταπάτες, μέσα στη σημερινή όζουσα σαπίλα του πολιτικού σκηνικού, χρειάζονται κουβέντες καθαρές και εξάστερες. Στο ΚΚΕ και τους συνδυασμούς του, το ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που ψηφίζει, αυτό θα βγει. Κουκουέ. Και όχι κάτι άλλο στην πορεία. Όχι ψήφος αντιμνημονιακή για να βγαίνει τελικά ο μνημονιακότερος όλων, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ψήφος του όχι στο δημοψήφισμα του 2015 στα μνημόνια που το ίδιο βράδυ έγινε ναι. Βλέπετε ο αριστερός μανδύας πάνω από μια άκρο συντηρητική ψυχή, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε ό,τι πιο επικίνδυνο για το λαό, ό,τι πιο παραγωγικό για τους εχθρούς του. Αυτές τις μέρες που ο κόσμος αδειάζει τις πολιτικές μεταγραφές για να βρεθούν οι χρήσιμοι, δεν το λέω για το όλο, που θα τσοντάρουν στην αντιλαϊκή πολιτική και όχι μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική. Πλειάδα υποψηφίων, ανακατατάξεις, συστάσεις και διαλύσεις αντίστοιχα δημοτικών παρατάξεων, όπως η μέχρι σήμερα διοικούσα παράταξη του κ. Μπουτάρη. Αλληλοκαταγγελίες πρώην συνεργατών, παζάρια και μεταγραφές με έναν όμο στόχο. Να κρατηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα χέρια όσων τον ελέγχουν μέχρι σήμερα, των μεγάλων επιχειρηματιών, των εργολάβων, στα χέρια της κυρίαρχης πολιτικής και τελικά κατομολογία της Αμερικάνικης πρεσβείας στα χέρια του υπεριαλισμού, των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Μέσα σε όλα αυτά, και επειδή η πόλη είναι μεγάλη μεν, αλλά ταυτόχρονα και μικρή, και όλοι έχουν διαγράψει τις πορείες τους και είμαστε όλοι γνωστοί. Εμείς, το ΚΚΕ, όταν σφαγιαζόταν ο λαό μας από οποιαδήποτε μνημόνια, ήμασταν και είμαστε στους δρόμους. Τους άλλους υποψηφίους δεν τους είδαμε. Προφανώς είχαν κλειστεί μαζί με τους φορείς της τελειώνυμης ανάπτυξης, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και με τα κόμματά τους, των μνημονίων, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λοιπόν εκπροσωπώντας αυτά τα κόμματα και τη λογική τους εξίσου υπεύθυνη για όσα περνάει ο λαός μας
και ο λαός Θεσσαλονίκης. Και θέλουν να τον ξαναοδηγήσουν σε αυτή την πολιτική. Εμείς λοιπόν σε όλους αυτούς δεν απευθυνόμαστε. Τσάκισαν και τσακίζουν το λαό μας. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολλούς χαμένους της κρίσης, αλλά και της ανάπτυξης της κρίσης και τους λέμε ΚΚΕ. Με ερωτηματικά μπορεί. Με επιμέρους αντιρρήσεις και διαφορές μπορεί. Πάντως όμως ξέρεις τι βγάζεις. Όχι παζάρια και σαπίλα. Αντίσταση, προοπτική, απαλλαγή από τη βαρβαρότητα, ΚΚΕ, τα 100 του ηρωικά χρόνια είναι η εγγύηση ότι σε ένα πράγμα είναι πραγματικά δογματικό. Ποτέ δεν κάνει πίσω από τα λαϊκά συμφέροντα. ΚΚΕ απαντώντας θετικά στο ερώτημα που πολλοί διατυπώνουν, άστο κι αν δεν συμφωνούν όλα μαζί μας. Και το ερώτημα είναι πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα αν δεν υπήρχε και το ΚΚΕ. ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση που λέει ανοιχτά ποιο είναι, τι θέλει και γιατί παλεύει. Δεν κοροϊδεύει με το χειροπαιγμένο παιχνίδι των δίθεν ανεξάρτητων υποψηφίων που το βράδυ των εκλογών τρέχουν να ενταχθούν σε ροζ, μπλε, πράσινους εκλογικούς χάρτες και πολύ περισσότερο να ενταχθούν από κοινού στον οδοστοτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής και κεντρικά και τοπικά. ΚΚΕ που δεν κοροϊδεύει με ψεύτικα παιδαλιώδη αφηγήματα περί ικανών δημάτων που θα σώσουν, λέει, την πόλη και το λαό της. Θα τη μετατρέψουν σε νησίδα ευημερίας, σε μια χώρα όμως που ο λαός της βυθίζεται σε μόνιμη ανεργία, μόνιμη ευέλικτη ψευδοαπασχόληση των 200-300 ευρώ και ανασφάλεια, με μισθούς ψίπουλα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, πετσοκομμένες 22 φορές στις συντάξεις, μπορεί και άλλες στο μέλλον αν δεν μπορούσαν νομικά να μας βγουν, άγριο φοροκυνηγητό στο λαό, που η πλειοψηφία του εμφανίζεται στους πίνακες των οφειλετών, των επικίνδυνων για να υποστούν δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Με τους μικρέμπορους και τους αυτοαπασχολούμενους, όσοι βέβαια δεν έχουν κλείσει ακόμα, να ασφιχτιούν και να απειλούνται και αυτοί με κλείσιμο. Για να δοθεί, αυτός είναι ο στόχος. Ζωτικός χώρος επενδύσεων στους μεγάλους, τους αγίους αυτού του συστήματος, με ζεστό χρήμα και φοροαπαλλαγές από το εισχέρημα όλων μας. Ικανός, κατά την άποψή μας, είναι μόνο ο Δήμαρχος που δεν θα είναι yes man στην κυρίαρχη πολιτική. Δεν θα μετατρέπει το Δήμο σε φοροεισπράκτορα για τους δημότες, τροχονόμο των ιδιωτικών συμφερόντων στην πόλη για να τους παραδοθούν οι δομές του Δήμου, ο δημόσιος χώρος για επενδύσεις και κέρδη. Ο ικανός Δήμαρχος, κατά την άποψή μας, αντιδρά, οργανώνει από το μετερίζει την αντίσταση των εργαζόμενων όλου του λαού, παρεμποδίζει την κυρίαρχη πολιτική, κερδίζει μαζί με το λαό νίκες, ανήκει δρόμους προοπτικής. Αυτά δεν είναι για τη Δευτέρα παρουσία. Είναι σημερινή πραγματικότητα στους Δήμους που έχουν εκλέξει κομμουνιστές δημάρχους και πάνε να τους ξαναεκλέξουν. Στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στην Ικαρία, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη. Να γίνουν περισσότεροι λοιπόν αυτή τη φορά οι δήμαρχοι του ΚΚΕ, οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί σύμβουλοι δίπλα στο λαό, στη λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική. Δεν θα κλείνουμε σε όλες τις πτώσεις, όπως οι άλλοι υποψήφοι, τη λέξη ανάπτυξη. Θα επιμείνουμε όμως στην ουσία τους. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτήν. Και ρωτάμε, ποιοι κέρδισαν και κερδίζουν την ανάπτυξη Θεσσαλονίκη στο περίφημο άνοιγμα της πόλης? Οι άνεργοι, οι χαμηλόμισοι συνταξιούχοι, οι μικροί έμποροι και επαγγελματίες, οι νεολαίοι. Αυτοί κλείνονται στις γειτονιές της πόλης μακριά από την βιτρινά του κέντρου. Χωρίς σχολεία αρκετά και κυρίως ασφαλή, γιατί η αντισυσμική θωράκιση θεωρείται κόστος όπως και αντιπλημμυρική και αντιπυρική. Σε γειτονιές χωρίς ελεύθερους χώρους. Σε δομές αθλητισμού και πολιτισμού που πρέπει τα παιδιά να πληρώσουν πανάκριβα, αν βέβαια το αντέχουν οι γονείς. Εκεί είναι η πλειοψηφία του λαού. Στις γειτονιές πίσω από την Κουρτίνα, στο απόμερο κέντρο, στην Τούμπα, στην Καριλάο, στην Τριανδρία, το εξαιρετικά υποβαθμισμένο δεύτερο διαμέρισμα κι αλλού. Αλλά και το φωτεινό κέντρο, την τουριστική ανάπτυξη, την ανοιχτή πόλη, ποιος θα απολαμβάνει? Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που στα γεμάτα ξενοδοχεία εργάζονται για ψίχουλα στις συνθήκες γαλέρας? Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό, στις ίδιες απαράδεκτες συνθήκες, με νεκρούς μάλιστα πολλούς συναδέλφους στους τελιβεράδες? Οι εμποροϋπάλληλοι που μετά την κατάρρευση της Κυριακάτικης Αργίας με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για μισό χρόνο θα θυσιάζουν τις μισές Κυριακές της ζωής τους μακριά από την ξεκούραση, την οικογένεια, τα παιδιά, την κοινωνία, για να μένουν ανοιχτά τα πολυκαταστήματα και να κλείσουν μόνιμα τα μικρομάγαζα που δεν αντέχουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό? Πώς να συμφιλειωθεί σε μια πόλη που όπου οι αστικές συγκοινωνίες είναι μια ακριβή, απάνθρωπη και κυριολεκτικά καθημερινή περιπέτεια? Ακριβό εισιτήριο, ελάχιστη λεωφορεία τιμόραμπα, πολλά επικίνδυνα, ατελείωτες απλήρωτες ώρες αναμονής από και προς το σπίτι. Και χειροτέρευση με την επικείμενη ιδιωτικοποίηση του ΟΑΣ, με ένα μετρό μύθο πλέον,
πανάκριβο στην κατασκευή του, άρα και στη λειτουργία του, δηλαδή στις μετακινήσεις και τα εισιτήρια, όταν γίνει, ανεπαρκές, αφού δεν φτάνει για στις περισσότερες λαϊκές οικογένειες. Με ένα δήμο τοπικό χέρι της κεντρικής εξουσίας, φορομπίκτη, τροχονόμο συμφερόντων, με άξια αρμοδιοτήτων αλλά δραματική μείωση πόρων που προσφέρει στις τράπεζες, που μεταφράζεται σε πρόσθετη άγρια τοπική φορολογία. Ένα δήμο πρωτοπόρο στην αντεργατική πολιτική, με χιλιάδες ομίλους εργαζόμενους εργασιούχους, με ιδιώτες εργολάβους, κέντρο κυριολεκτικά διανομής του δημόσιου χώρου σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται τα άλλα κόμματα και οι υποψηφοί τους. Αυτή η ανάπτυξη όμως δεν είναι για τον λαό, αλλά για τους μεταλλευτές του. Μας ρωτάνε, ωραία όλα αυτά, και εσείς τι προτάσεις έχετε, γιατί θα παλέψετε στη Θεσσαλονίκη? Και απαντάμε, πρώτα και κύρια για να μπει και ο λαός Θεσσαλονίκης στο μεγάλο ποτάμι του αγώνα και της αντίστασης ενάντια στη βαρβαρότητα και στον πόλεμο. Αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, πιο ειδικά για τους εργαζόμενους του Δήμου, μόνιμη δουλειά, τέλος στην ομιλία των συμβασιούχων. Να μην σκοτώνονται σε ατυχήματα, μόνο 45 εργαζόμενοι σε Δήμους σκοτώθηκαν κατά την εργασία τους το τελευταίο διάστημα. Θα παλέψουμε να γίνουμε εμπόδιο στην παράδοση κάθε δημόσιου χώρου και ετοιμάζουν πολλές παραλιακό μέτωπο, μαρίνες για τους πλούσιους, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, το νερό, ο ΟΑΣ κλπ. Θα παλέψουμε για τη μείωση τοπικών φόρων και καμιά κατάσχεση από το Δήμο, για υπηρεσίες δημοτικές και όχι ανταποδοτικές επιπληρωμή, δηλαδή αλλά δωρεάν, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, ανθρώπινα και ασφαλή με αντισεισμική προστασία, ικανοποιητική λειτουργία κέντρων υγείας, δωρεάν μετακίνηση των εργαζόμενων προς και από τη δουλειά, όπως παλιότερα δεν είναι αίτημα του σοσιαλισμού, των φοιτητών, των ανέργων, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, κανένας ιδιώτης στις δημοτικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η ανάπτυξη για την οποία παλεύουμε εμείς, κόντρα στους υπόλοιπους, που μπορεί βέβαια να ξεναγκιάζονται για την ανάπτυξή τους, αλλά και αυτή ακόμα μπορεί μέσα σε μια μέρα να γίνει κυριολεκτικά καπνός. Αν τα σύννεφα των ανταγωνισμών που εξελίσσονται στην περιοχή και οδηγούν σε στρατιωτικές προετοιμασίες, ακόμα και σε πολέμους, γίνουν ακόμα περισσότερα όπως προβλέπεται. Με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα στο κέντρο της προσοχής όλων. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάμε. Κέντρο διοικητικό, οικονομικό, μεταφορών και στρατιωτικό, όπως λένε οι Αμερικάνοι στα σχέδιά τους, δηλαδή μαγνήτης αντιδράσεων από τους αντιπάλους. Και εδώ οι κοκορομαχίες μόνο για την ονομασία της γειτονικής χώρας δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι κοσμοπολίτες όπως το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι πατριώτες και οι εθνικιστές των άλλων κομμάτων συμφωνούν στο κύριο και γι' αυτό το αποκρίτουν. Ότι η συμφωνία των Πρεσπών γράφτηκε στο ΝΑΤΟ και παραγγέλθηκε γελοποίηση σε Τσίπρα και Ζάεφ. Οι αντιτροτισμοί περί εθνότητας και γλώσσας που επιμελημένα παρέμειναν στην συμφωνία θα καλλιεργηθούν από τους γνωστούς μακελάριδες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διέρη και Βασίλευε θα ανάψουν φωτιά και για τα συμφέροντά τους όπως στη διάρκεια της Ιουγκοσλαβίας για να αλλάξουν σύνορα διαφημίζοντας το πολύ επικίνδυνο επιχείρημα περί αυτοπροσδιορισμού όπως σήμερα η κυβέρνηση και τότε στη Ιουγκοσλαβία. Δείτε όμως και την ταξική άποψη του ζητήματος. Ποιος είναι αλήθεια ο πρώτος και πιο αποφασισμένος υποστηρικτής συλλογικός φορέας αυτής της πόλης, υποστηρικτής αυτής της συμφωνίας? Είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Βόρειας Ελλάδας. Και το είπανε καθαρά. Η συμφωνία μυρίζει business για αυτούς. Αλλά αναταραχές και κινδύνος για τους λόγους. Και εδώ πρέπει να αποκαλυφθούν τα ψεύτικα αφηγήματα όλων των πλευρών, όλων των κομμάτων και των υποψηφίων τους. Δήθεν πατριωτικό, εθνικιστικό, βλέπε, όχι στο όνομα, μόνο στο όνομα, διαφημίζουν όσοι έκαναν το μακεδονομάχο επάγγελμα. Αλλά έτρεχαν βέβαια πριν από λίγους μήνες για να υποκριθούν στους Αμερικάνους που επέβαλαν αυτή τη συμφωνία με τον τοπικό τους ατζέντη, τον Τσίπρα, όταν έκαναν απόβαση οι Αμερικάνοι ουσιαστικά στην πόλη μας λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, οπότε είναι τιμόμενη χώρα. Θεώρησαν μάλιστα όλοι αυτοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, μεγάλη τιμή να φιλοξενούν τους δολοφόνους που ετοιμάζουν πάλι φωτιά στα Βαλκάνια με εργαλείο και αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρούν μάλιστα τιμή τους να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη το κέντρο τους για τις επενδύσεις τους. Είναι λέει πατριώτες, αλλά χειροκρότησαν όταν το λιμάνι και το αεροδρόμιο, σύνορα δηλαδή της χώρας μας αυτή την πόλη, παραδόθηκαν σε ξένους σε συνεργασία με Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες. Και μιλάμε βέβαια για προεκόμενους από τον Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία, που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια.
Μιλάμε βέβαια και για το σιδερένιο χέρι του κεφαλαίου. Την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή που τα χέρια της καραγμένα με τον αγγελωτό ναζιστικό σταυρό, που βρωμίζουν τη σημαία όταν την θράσουν να την πιάνουν, επιδίωξαν να μην υπάρχουν αντιδράσεις, για παράδειγμα στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, σαν υπάρχουν υπάλληλοι των αφεντικών τους εφοπλιστών. Δοξολογούν τον ΝΑΤΟ όταν ο κόσμος δεν τους βλέπει, κυρίως στο εξωτερικό, και τα κατεβάζουν μπροστά του. Όπως για παράδειγμα στην Ευρωβουλή, όπου αρνήθηκαν καν να πάρουν τον λόγο μπροστά στην Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, τον Δημητρόφ, όταν έλεγε ότι χαίρεται πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα που θεωρούν τους εαυτούς τους Μακεδόνες, δηλαδή μειονότητα, και καταγγελόταν από την ομάδα του ΚΚΕ. Όταν οι χρυσαυγίτες βουλευτές καλούσαν το Ευρωκοινοβούλιο να επιβάλλει τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε πρωί και στα ελληνικά σχολεία, ο Ευρωβούλιο λέει τα Ελληνόπουλα, ή κατηγορούσαν τις άλλες χώρες που δεν πληρώνανε τα χρέη τους στα οικονομικά προς τον ΝΑΤΟ, όπως κάνει η φτωχή πληντήμη Ελλάς. Εμείς λέμε και άλλο, άσχετα κυριολεκτικά με τη Μακεδονία όνομα να έπαιρνε αυτή η χώρα, η συμφωνία θα ήταν το ίδιο επικίνδυνη για τον λαό μας και για τους όλους λαούς. Η ουσία της είναι η επέκταση του ορφανικού ΝΑΤΟ, οι αριθμοί που παραμένουν στη συμφωνία, η εμπλοκή τους λαού μας σε αυτούς επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Δηλαδή, το μόνο κόμμα που πραγματικά είναι αντίθετο στη συμφωνία των Πρεσπών είναι το ΚΚΕ, γιατί δείχνει τον υπεύθυνο και τη λύση. Λύση που σημαίνει μακριά οι δολοφόνοι του ΝΑΤΟ από τα Βαλκάνια. Τέλος οι ανιστόρητοι ερυθρωτισμοί. Ονομασία σύνθετη με αυστηρό γεωγραφικό προορισμό που δίνεται από το μοίρασμα της γεωγραφικής περιοχής Μακεδονία που έκανε το 1913 αυτός που θαυμάζουν όλοι, ο Εθνάρχης Βενιζέλος. Θέση λοιπόν σταθερή του ΚΚΕ και απαράλλακτη από το 1992 ως σήμερα, παρά τα όσα προβοκατόρικα λένε τα στελέχη και τα έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη, οι κοσμοπολίτες του ΣΥΡΙΖΑ που επέρονται για αυτή την συμφωνία, την επέσχυντη και κατάπτυστη, τη γραμμένη στα γραφεία του ΝΑΤΟ. Αυτοί που μόλις χθες κυβερνούσαν μαζί με τον Εθνικιστικό Ανέλ. Αυτοί που το 1992 στο Εθνικό Συλλαλητήριο στην Αριστοτέλους, το θυμούνται οι παλιότεροι Θεσσαλονικής, για το όνομα βέβαια και μόνο, ήταν στην πρώτη γραμμή των εθνικιστών και αποκαλούσαν το ΚΚΕ πλην λακεδαιμονίων, γιατί κόντρα στο ρεύμα δεν συμμετείχε και έχουν τώρα το θράσος να κατηγορούν το ΚΚΕ για εθνικιστική πολιτική, για να εγκλωβίσουν τους προοδευτικούς ανθρώπους, γιατί αντιδρά το κόμμα σε αυτή τη συμφωνία, γιατί καλεί σε συγκεντρώσεις όπως την επόμενη Πέμπτη. Αυτοί που θριαμβολογούν είναι οι ίδιοι, οι οποίοι ξεπλένουν τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ και το κεφάλαιο και δεν τους αρκεί αυτό. Ξεπλένουν ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Όπως το συντοπίτη μας, τον κύριο Μέρτζο, που οργάνωνε τότε τα συλλαλητήρια των 92, επειδή τώρα τελευταία πήγε με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και των Αμερικάνων, ξεχνώντας όμως τη σημερινή υπερασπιστή του, να μας πούνε ότι ο κύριος Μέρτζος ήταν μέρος της συμβουλευτικής, δηλαδή της ψευτοβουλής της δικτατορίας, γνωστός κουντικός, που θριαβολογούν για την τοποθέτηση του διαστροφέα της ιστορίας, κατά περαγγελία των Αμερικάνων, των Think Tank, του κυρίου Μαρατζίδη, που μέχρι χθες τον κατηγορούσαν σαν όργανο της Νέας Δημοκρατίας. Τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι ανέλαβε. Που χθες μόλις οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή χαρακτήρισαν αυτή τη συμφωνία του ΝΑΤΟ αντιιμπεριαλιστική, θυμίζοντας την άθλια δήλωση υποταγής του Τσίπρα στους Αμερικάνους, ονομάζοντας τον Τραμπ διαβολικά καλό, γελιοποιώντας αυτούς που τον στηρίζουν. Απευθυνόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα σε αυτούς τους ριζοσπάσεις προοδευτικούς αριστερούς ανθρώπους που ψήφισαν σήμερα. Πόσο ακόμα θα ανεχθούν αυτή την κοροϊδία? Πόσο θα επιτρέπουν στον Τσίπρα να τους βάλει στο ίδιο τσουβάλι με τους δολοφόνους από τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να τους βάλει στο ίδιο τσουβάλι με ευέλικτους κουντικούς και με γραφείδες των Αμερικάνικων υπηρεσιών? Είναι διατεθειμένοι αυτοί οι άνθρωποι να στηρίξουν αυτούς που η τελευταία έκθεση του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα ονομάζει νέα γενιά ηγετών που πρέπει να βγει σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, φιλικών προς τις ΗΠΑ και τη Δύση, που πρέπει να στηριχθούν από την πρεσβεία των Αμερικάνων, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης, για να γίνει ακόμα περισσότερο η Ελλάδα προκεχωρημένο φυλάκιο όλων αυτών, σπαρμένοι με στρατιωτικές βάσεις, μαγνήτες κυβερνητικά αντιπίνων? Αυτούς που οι Αμερικάνοι ομολογούν ότι συνάντησαν για να προωθήσουν την πολιτική τους, δηλαδή
το σύνδεσμο εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας, τους ανθρώπους μέσα στην τοπική διοίκηση κλπ. Αυτή είναι η πρόοδος που ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ κόντρα στις συνθήκες των άλλων κομμάτων. Που κρύβει την ταύτισή τους στο ότι κανείς δεν μιλά για τον υποκινητή όλες αυτές τις κατάστασεις, έχουν όλοι να υποβάλουν διαπιστευτήρια στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει το φόβο ανόδου της ακροδεξιάς για να μαντρώσει τον κόσμο στην πολιτική του. Μα είναι η δικιά του αντιλαϊκή πολιτική. Οι αλετηρωτισμοί που κατά παραγγελία των Αμερικάνων άφησε μέσα στη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτοί είναι οι πραγματικοί τροφοδότες, αληθινό δώρο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συντήρηση, στους εθνικιστές και στους φασίστες, όπως στη Γαλλία του Μακρόν. Απλώνουμε λοιπόν το χέρι στους προοδευτικούς, στους ριζοσπάστους ανθρώπους, όπως σε κάθε εργαζόμενο συνταξιούχο νέο, κάθε λαϊκό άνθρωπο και τους λέμε. Θα δοκιμάσατε και τους δοκιμάσατε όλους. Απογοητευθήκατε. Η ιστορία όμως δεν τελείωσε. Το τέλος της ιστορίας δεν είναι η βαρβαρότητα. Ούτε εσείς, ούτε ο λαός ολόκληρος δοκίμασε ακόμα τη δύναμή του. Κάντε λοιπόν τώρα το βήμα. Μην τους δίνετε άλλο περιθώριο να σας γκροπιάζουν και πάνω στη δικιά σας απογοήτευση να χτίζουν την πιο βάρβαρη και επικίνδυνη πολιτική για τον λαό. Και ενάντια σε εσάς τους ίδιους. Γυρίστε το στην πλάτη. Διατηρήστε τις επιμέρους απόψεις και αντιρρήσεις σας. Αλλά τώρα, τώρα είναι η ώρα για να αφήσετε να στρατευτείτε μαζί με το ΚΚΕ που δεν σας πρόδωσε και δεν θα το κάνει. Στη θέση της πλαστής δικοματικής προεκλογικής πόρωσης που θα οδηγήσει στα ίδια αντιλαϊκά αποτελέσματα, ελάτε να βάλουμε την πραγματική κοινωνική πόρωση. Να οξύνουμε την πάλη των χαμένων και στην κρίση και στην ανάπτυξη και στην ειρήνη και στον πόλεμο των καταπιεσμένων, των εργαζόμενων ολόκληρου του λαού. Ελάτε να δοκιμάσουμε πραγματικά τις αυτήρευτες δυνάμεις μας αυτού του λαού. Ελάτε με το ΚΚΕ, με όσους και είναι πραγματικά πολλοί, έκαναν ήδη το βήμα να στρατευτούν μαζί του, αν και δεν συμφωνούν όλα μαζί του, εκτιμώντας ότι πλέον το ΚΚΕ είναι μονόδρομος για το λαό μας. Εμείς το ΚΚΕ, τιμάμε τη δράση μας, είμαστε και θα μείνουμε με τη Θεσσαλονίκη των ταξικών αγώνων, της Φεντερασιών, του Μάη του 36, του Μπεναρόγια, των νεκρών του Μάη, του Τραπράκη, του Τζαρουκά. Εμείς είμαστε με τον Ελλάς που απελευθέρωσε αυτή την πόλη από τους φασίστες και τους συνεργάτες τους. Με τη Θεσσαλονίκη της πολυήμερης μάχης του ΚΚΕ στο λιμάνι κατά των δολοφόνων του ΝΑΤΟ στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ελάτε λοιπόν με την πραγματική πρόοδο. Με τη Θεσσαλονίκη των σημερινών αγώνων, το χώρο δουλειάς, των μικρομάγαζων, των λαϊκών γειτονιών πίσω από τη βιτρίνα. Να βάλουμε εμπόδιο στον πόλεμο και στη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης. Ελάτε με το ΚΚΕ και τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρου στις τοπικές εκλογές, τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μπορεί ο χρόνος να φαίνεται πολύς μέχρι τις εκλογές, αλλά λόγω των συνεχών εξελίξεων είναι πραγματικά πολύ λίγος. Καμιά ώρα λοιπόν χαμένη, σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα, με κάθε ψηφοδέλτιο σε οποιασδήποτε εκλογές, σε κάθε χώρο δουλειάς, στην παιδεία, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε μπαγκαζί και κάθε αγορά, να φτάσει το μήνυμα του ΚΚΕ και της Λαϊκής Εισπύρου στις τοπικές εκλογές. Το κεφάλι ψηλά, καμιά απογοήτευση, καμιά οπισθοχώρηση. Το μυαλό καθαρό, η σκέψη ταξική με τα συμφέροντα του λαού. Τώρα με το ΚΚΕ.